Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να χρειαζόταν να το επαναλαμβάνω κάθε φορά ότι αν δεν έχετε πατήσει το κουμπί γράφει να το πατήσετε για να φτάσουμε τον αριθμό των 100.000 συνδρομητών που έχουμε βάλει στόχο εδώ στο κανάλι. Έτσι θα σας πω ενδεικτικά ότι σήμερα αυτή τη στιγμή που βίντεο σκοπό βρισκόμαστε στους 89.175 συνδρομητές και πάμε. Και δεδομένου του γεγονότος ότι 30% των ανθρώπων που παρακολουθείτε τα βίντεο δεν έχετε πατήσει το κουμπί για γραφή, σας το ζητώ να το πράξετε. Λοιπόν, έχουμε θεματάρα σήμερα. Είναι ένα βίντεο το οποίο έρχεται να συμπληρώσει... Το βίντεο με τίτλο «Κουτσομπόλες get a life» είναι ένα βίντεο για το κουτσομπολιό. Μία εξαιρετική επιστολή που μου έστειλε μια φίλη που βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο του καναλιού. Μου έχει δώσει την ευκαιρία να φτιάξουμε αυτό, το σημερινό vlog, το οποίο δίνει στην ουσία μια μετά-ανάλυση της ψυχολογίας εντός εισαγωγικών του κουτσομπολιού. Σας υπενθυμίζω εδώ ότι οι email που να γίνονται επιστολές μπορούν να στέλνουν όσοι βρίσκονται στο τρίτο και στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής εδώ στο κανάλι μας και στην περιγραφή κάθε βίντεο υπάρχει και ο σύνδεσμος για την συμμετοχή και η επεξήγηση για τη συμμετοχή. Λοιπόν, υπάρχει μία ρίση στα αγγλικά η οποία αποδίδεται στην Eleanor Roosevelt η οποία λέει «Great minds discuss ideas». Τα σπουδαία μα μυαλά συζητούν ιδέες. Average minds discuss events τα μέτρια μυαλά συζητούν γεγονότα small minds discuss people τα μικρά μυαλά συζητούν τους ανθρώπους εξού και ο τίτλος του σημερινού βίντεο κουτσομπολιό τα μικρά μυαλά συζητούν άλλους ανθρώπους και όχι τον εαυτό τους ενδεχομένως γιατί αν συζητούμε για τον εαυτό μας δεν είναι κουτσομπολιό ίσως είναι μια προσπάθεια αυτογνωσίας ή μια προσπάθεια ρε, παιδί μου, να καταλάβουμε τον εαυτό μας Καλημέρα κυρία Θέκλα, χαίρετε. Ονομάζομαι τα δετάδε και ζω εκεί, σας έχω ξαναστείλει email στο παρελθόν, μου λέει ποιο είναι το email, το οποίο έχει τίτλο «Αν θα πρέπει να πούμε στα παιδιά ότι ο άλλος γονιός πάσχει από ψυχική ασθένεια» και με βοηθήσατε πάρα πολύ. Αρχικά θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σας δώσω τα συγχαρητήρια μου για τις νέες εξελίξεις της ζωής σας και να σας ευχηθώ όλα τα καλά του κόσμου, να σας δίνει ο Θεός και προπάντων υγεία. Ευχαριστώ πολύ και ανταποδίδω και για σένα και για όλους. Να τους χαίρεστε και να σας χαίρονται όλοι. Επίσης να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά γιατί το καλό που κάνετε για όλους εμάς είναι τεράστιο. Είστε η φωνή μας και μάλιστα είστε τόσο ηχηροί που κάποιοι ενοχλούνται. Μην ακούτε κανέναν και συνεχίστε κυρία Θέκλα γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από εσά και από κάθε επαγγελματία σαν εσά. Σε ευχαριστώ πολύ φίλοι. Σε ευχαριστώ. Και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθώντα τα βίντεο νιώθουν ότι βρίσκουν τη φωνή τους και νιώθουν ότι βρίσκουν εδώ στο κανάλι μας μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα στην οποία υπάρχουν άνθρωποι με παρόμοιο τρόπο σκέψης, με παρόμοιες αρχές και αξίες και ιδανικά και με παρόμοιο πνευματικό τρόπο δράσης. Ο λόγος που σας γράφω αυτή τη φορά έχει να κάνει με εμένα. Τα προηγούμενα θέματα, το παλιό email που σας έστειλα, τα έχω τακτοποιήσει όπως πρέπει νομίζω και τουλάχιστον ζούμε αρμονικά προς το παρόν. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ. Είδα το βίντεο με το κουτσομπολιό που κάνατε πρόσφατα και πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Εγώ είμαι μια κοπέλα που έκανα τα λάθη μου, τα πλήρωσα και τα πληρώνω. Join the club. <laughs> Όλοι οι ευσυνείδητοι άνθρωποι πληρώνουμε τα λάθη μας. Τα έχουμε πληρώσει και συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε. Μέσα σε αυτά τα λάθη είναι και το γεγονός ότι κάποτε άφησα τους φίλους που είχα τότε. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές άνθρωποι με προς τη συνεξάρτηση όταν μπούμε σε μια σχέση ναρκισιστικής κακοποίησης υποκύπτουμε στην επιθυμία του κακοποιητή μας να αποξενωθούμε από τους πραγματικούς μας φίλους. Ζούσα λοιπόν μόνη από φίλους και όταν τα παιδιά μου πήγαν στο σχολείο γνώρισα πολλές άλλες γυναίκες με τις οποίες άρχισα να έχω συναναστροφές. Δηλαδή, όσο περιμέναμε να σχολάσουν τα παιδιά, λέγαμε δύο πράγματα κοινωνικά. Μιλάμε για μια δεκάλεπτη αναμονή μέχρι να σχολάσουν τα παιδιά μας. Μια φορά πήγαμε και για καφέ με κάποιες από αυτές για να γνωριστούμε καλύτερα και εγώ δεν σας κρύβω ότι είχα μεγάλο ενθουσιασμό. Άρα εσύ ήσουν μόνη, ήσουν χωρίς φίλους, φίλες, είχες κάνει το λάθος να αποξενωθείς από τους φίλους σου όταν μπήκε στο γάμο σου Πάνε τα παιδιά σου στο δημοτικό σχολείο, πηγαίνεις εκεί στην αναμονή για τα παιδιά όπου κοινωνικοποιούνται αρκετοί γονείς, γνωρίζεις κάποιες κοπέλες, λέγατε ένα-δυο πράγματα κοινωνικά και μετά σε κάλεσαν να πάτε για καφέ και εσύ είσαι ενθουσιασμένη γιατί λες τι ωραία επιτέλους θα αποκτήσω ξανά φίλε. Είχα περάσει και πολλά στο γάμο και τα λοιπά και είχα ανάγκη από φίλες. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο χαρούμενη ήμουν που είχα βρει ανθρώπους να επικοινωνώ, να μιλώ, Σύντομα όμως και όσο γνωριζόμασταν άρχισα να ακούω κουτσομπολιά για άλλους ανθρώπους. Στην αρχή δεν έδινα σημασία. Σκέφτηκα ότι ήταν μια κακοήθεια για μια άλλη μάνα την οποία δεν γνώριζα κιόλα. Μετά άκουσα και για άλλη και για άλλη και για άλλη. Το κουτσομπολιό πάει σύννεφο ανάμεσα σε γονείς σχολείων ειδικά δημοτικών σχολείων που το έχουν έτσι και σαν κεντρικό event, κεντρικό κοινωνικό γεγονός της καθημερινότητας να πάνε να στηθούν ένα τέταρτο προηγουμένω να περιμένουν τα παιδιά και να κοινωνικοποιούνται. Εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Θυμάμαι όταν πήγαινα να πάρω την κόρη μου σε κάποια φάση από το δημοτικό σχολείο ότι πήγαινα και έβρισκα τους άλλους γονείς οι οποίοι ήταν για ώρα κρεμασμένοι στα... Ακουμπούσαν εκεί στα κάγκελα του σχολείου και περίμεναν να βγουν τα παιδιά του και μιλούσαν για όλα. Πότε είχαν διαγώνισμα, πότε δεν είχαν κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. και εγώ θυμάμαι να του λέω: Get a life. Get a life. Ρε, παιδί μου, δεν έχετε δικιά σα ζωή. Εγώ είμαι ένα κάσου που πρέπει να σταματήσω τη δουλειά μου, να σταματήσω αυτό που κάνω. Για να πρέπει να είμαι εδώ 1 και 5, σε το κουδούνι στην Κύπρο τότε στο Δημοτικό Σχολείο. Να είμαι εδώ 1 και 5, ακριβώ να μην καθυστερήσω, να είμαι στην ώρα μου. Αλλά όχι να έχω και έγνοια να έρθω και ένα τέταρτο και ένα εικοσάλεπτο πιο νωρί για να κοινωνικοποιούμε και να συζητούμε κουτσομπολιά και τα διαβάσματα των παιδιών. Τα παιδιά είναι που πάνε στο Δημοτικό Σχολείο, όχι εμεί. Λοιπόν. Άρα στην αρχή δεν έδινε σημασία, άρχισαν να μιλάνε για τη μία για την άλλη, μέχρι που άρχισαν να θάβουν και τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία ήταν πάντα προσεγμένη και πολύ στιλάτη. Και την έθαβαν γι' αυτό, βεβαίω. Αν η διευθύντρια του σχολείου ήταν ατσούμπαλη και δεν ήταν προσεγμένη και δεν ήταν στιλάτη, θα την έθαβαν γιατί ήταν ατσούμπαλη, δεν ήταν προσεγμένη και δεν ήταν στιλάτη. Όταν ήταν προσεγμένη και στιλάτη, θα την έθαβαν για αυτό. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο τι κάνουν τα αντικείμενα του κουτσουμπολιού τα υποκείμενα τα οποία επιδίδονται σε κουτσομπολιό θα βρουν κάτι για να κουτσομπολέψουν. Άρχισα να φορτώνω, να εναντιώνομαι και να υποστηρίζω τη διευθύντρια την οποία και δεν γνώριζα προσωπικά. Όσο εγώ δεν συμμορφωνόμουν με τις επιθυμίες τους, εκείνες μου έκαναν μούτρα. Επειδή διαφωνούσα. Ε βέβαια, κάθονται οι αρχικοί και κουτσομπολεύουν τη διευθύντρια και εσύ τολμάς να πεις ότι δεν είναι καλή ιδέα να κουτσομπολεύουν. Ε, Έλα τώρα. Απότομα και ξαφνικά λοιπόν έκοψα μαχαίρι από αυτές. Δεν πλησίατσα ποτέ ξανά και πολύ καλά έκανες. Διώχνουμε από την ζωή μας ανθρώπους μικρόνοες οι οποίοι δεν έχουν να μιλήσουν για τίποτε άλλο παρά για άλλους ανθρώπους. Small minds discuss people. Τα μικρά μυαλά συζητούν άλλους ανθρώπους. Με κοιτούσαν επιδεικτικά, με συζητούσαν, ούτε που με ένιαξε ποτέ. Μπράβο, δεν μας νοιάζει. Εν απουσία μου, μπορεί και να με σκοτώσουν. Δεν είναι ο, ο Σοκράτη που το λέει αυτό. Αν έκανα λάθο, διορθώστε με στα σχόλια. Αργότερα, γνωρίστηκα με μια γειτόνισσα που πήγαιναν τα παιδιά μας μαζί στην ίδια τάξη. Στην ίδια ηλικία και εκείνη με εμένα. Έτυχε να είναι εκπαιδευτικό και εγώ τότε είχα αποφασίσει να ξαναδώσω πανελίνε, οπότε αρχίσαμε και μια συνεργασία. Για να μην τα πολύ λόγω. Όποτε με έβλεπε έξω από το σχολείο, έτρεχε να μου πει κάποιο κουτσομπολιό για κάποια. Καλά, το κουτσομπολιό δεν γνωρίζει μορφωτικό επίπεδο. Μπορεί κάποιο να είναι και καθηγητή στο πανεπιστήμιο και πάλι να κουτσομπολεύει. Μ. Δεν είναι θέμα μορφωτικού επίπεδου το αν θα κουτσομπολεύει, είναι θέμα πνευματικού επίπεδου. Αυτή τη φορά όμω ήμουν υποψιασμένη, γιατί χωρί να με γνωρίζει, Άρχισε να μου λέει διάφορα για την αδερφή και τη μάνα τη, τα καλά καθούμενα και νιώθα άβολα, καθώ δεν ήξερα τι να απαντήσω και τι να σχολιάσω για ξένου ανθρώπου. Εδώ όμω δεν μπορούσα να ξεκόψω μαχαίρι γιατί συνεργαζόμουν κιόλα μαζί τη όταν μου έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Έκανα λοιπόν υπομονή μέχρι τι Πανελίνε και μετά απομακρύνθηκα. Να τονίσω εδώ ότι εξ αρχή με αποκαλούσε φίλη τη, ενώ δεν με ήξερε και φυσικά η επικοινωνία ήταν μόνο όταν με έβλεπε στο σχολείο των παιδιών ή στο μάθημα που με έκανε όταν ήταν μόνη της και περίμενε μέχρι να ανοίξει το κομμωτήριο το πρωί για να κάνει βαφή. Το σήκωσα μια φορά και μετά ποτέ ξανά. Μια φορά που τη χρειάστηκα εγώ για να μου πει κάτι σχετικά με τα μαθήματα των παιδιών, δεν άνοιγε καν το μήνυμα για να μου απαντήσει, ενώ βρισκόντας την εφαρμογή. Αχ, αυτές οι παθητικές υπεθητικότητες με τα Viper, με τα Messenger, με τα WhatsApp που είναι online, μπαίνουν ξανά online, αλλά αφήνουν στο αδιάβαστο το μήνυμα. Αυτά τα πανέξυπνα πλάσματα που νομίζουν ότι εμείς μας άμε κουτόχορτο και δεν καταλαβαίνουμε ότι επίτηδες αποφεύγουν να απαντήσουν. Εγώ από κάτι τέτοια μπλοκάρω κιόλα να τελειώνουμε. <Ρι> Αναρωτιέμαι λοιπόν κυρία Θέκλα, μήπως είμαι εγώ η παράξενη, βεβαίως είσαι παράξενη. Είσαι παράξενη γιατί δεν έχεις μικρό μυαλό. Οι περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας είναι με Ελάχιστη ω μηδενική πνευματικότητα και με πολύ μικρά στενάχωρα μυαλά. Είναι φυσιολογικό που δεν με νοιάζει να μάθω τίποτα για κανέναν. Βεβαίω είναι φυσιολογικό. Αυτό θα ήταν το φυσιολογικό για έναν άνθρωπο ολοκληρωμένο. Να είναι τόσο απασχολημένο από τη ζωή του, να ζει τη ζωή του, ώστε να μην έχει χώρο και χρόνο να ασχοληθεί με άλλου ανθρώπου. Είναι ok που βαριέμαι του θανάτου αν κάποιος θέλει να μου πει κάτι για κάποιον άλλον, Ναι, είναι ok. Σημαίνει είσαι ένα καλό άνθρωπο. Είσαι ένα άνθρωπο με πνευματικότητα που χέστηκε, που δεν σε νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Που δεν σε ενδιαφέρει. Που αυτό που σε ενδιαφέρει είναι εσύ να πράττεις ορθά. Που αυτό που σε ενδιαφέρει είναι εσύ να τα βγάλει πέρα με τη δική σου τη ζωή. Που είσαι ταγμένη στη δική σου τη ζωή. Και δεν παραμελείς τη δική σου τη ζωή και τα προβλήματα της δικής σου της ζωής δεν τα βάζεις κάτω από το χαλί και ασχολείσαι με τα προβλήματα ή τα θέματα ή αυτά που θεωρείς εσύ προβλήματα των άλλων. Δεν με νοιάζει αυτή η επικοινωνία. Ζητάω να έρχομαι κοντά με τους ανθρώπους για τις αντιλήψεις τους, άρα πά στο Great Minds Discuss Ideas, αυτό το, το ένα τρίπτυχο του ρητού που είπαμε ότι τα μικρά μυαλά συζητούν για άλλους ανθρώπους, τα μέτρια μυαλά συζητούν για γεγονότα και τα μεγάλα μυαλά συζητούν για ιδέες. Ζητάω να έρχομαι κοντά με τους ανθρώπους για τις αντιλήψεις τους και δεν επιθυμώ να αναπτύσσω σχέσεις με βάση το κουτσομπολιό, αλλά την προσωπικότητα του ανθρώπου, το χιούμορ, την ηθική του κτλ. Βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο, αλλά επειδή είναι ο σωστός δρόμος, επειδή είναι ο πνευματικός δρόμος, είναι και ο λιγότερο ταξιδεμένος. Λίγοι άνθρωποι επιλέγουν τη δύσκολη οδό της πνευματικότητας. Εδώ θέλω να υπενθυμίσω ότι στη συμμετοχή, στο κανάλι μας έχουμε τέσσερα επίπεδα συμμετοχής, από το πρώτο επίπεδο συμμετοχής κιόλα, το οποίο στοιχίζει μόνο 5 ευρώ το μήνα η συνδρομή. Έχετε πρόσβαση σε όλα εκείνα τα playlist όπου διαβάζω και σχολιάζω από βιβλία, Έχουμε πολύ ωραία βιβλία, έχουμε το βιβλίο «Το ξυγειγονείς», το το βιβλίο πολυ εχουμε «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» του Σκοτ Πέκ και το δρόμο ο, ο λιγότερο ταξιδεμένος» συνεχίζεται. Και αν σας ενδιαφέρει έτσι μια περισσότερη εμβάθυνση στα ζητήματα τα οποία α, πιάνουμε εδώ στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι, Γραφτείτε στο πρώτο επίπεδο τουλάχιστον τη συμμετοχή. Σα λέω ξανά είναι μόνο 5 ευρώ το μήνυμα, είναι πολύ μικρό το αντίτιμο, για να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα playlist όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία και τα οποία φυσικά είναι και χωρί διαφημίσει. Αυτά τα playlist. Λοιπόν, γνώρισα τόσε γυναίκε και δεν μου έκανε καμία. Θα μείνω μόνη, δεν θα βρω ποτέ άνθρωπο να ταιριάξω, μήπω είμαι εγώ παράξενη. Νιώθω ότι οι κοπέλε αυτέ ήθελαν να αρχίσουν μια σχέση κουτσομπολίου και όχι φιλία. Γιατί επειδή εγώ δεν ήξερα τίποτα για κανέναν και δεν είχα κάτι να προσθέσω στις πληροφορίες τους, αυτές έμεναν σιωπηλέ. Υπήρχε σιωπή. Και όταν εγώ ξεκινούσα τα κοινωνικά θέματα, αυτές δεν είχαν άποψη ή βαριόντουσαν. Μεγάλο χάσμα. Εντάξει μάνα μου. Εάν περιβάλλεσαι από ανθρώπους μικρόνοες, από ανθρώπους ήλιστες, από ανθρώπους... Θα το πω, με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, από ανθρώπου τεμπέληδε πνευματικά και ηθικά, δεν θα έχει κάτι να συζητήσει μαζί του. Ναι. Ναι, δεν θα έχει. Δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε. Γιατί για να συνδεθούν δύο άνθρωποι πρέπει να ταιριάζουν. Είναι η ομοιότητα που συνδέει του ανθρώπου, όχι η διαφορετικότητα. Υπάρχει αυτό το αξίωμα που λέει τα αντίθετα έλκονται ενώ τα ομώνυμα αποθούνται, που ισχύει για τη φυσική, Στι ανθρώπινε σχέσει όμω και στη ψυχολογία ισχύει το αντίθετο. Ότι τα ομόνυμα έλκονται και έχουν καλή σύνδεση, ενώ τα αντίθετα μπορεί να έχουν μια αρχική έλξη, αλλά δεν βρίσκει από πουθενά να πιαστεί και να συνδεθεί με έναν άλλον άνθρωπο. Για να δημιουργήσουμε μια σχέση φιλική και ερωτική, πρέπει να έχουμε κοινά. Γι' αυτό λέει και η παροιμία: Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να έχω φίλες κουτσομπόλες και να με βλέπουν να κάνω παρέα με άτομα τα οποία έχουν τόσο μικρό μυαλό ώστε να κουτσομπολεύουν τους άλλους. Όχι ότι δεν το έχω πράξει στο παρελθόν. Ου, βεβαίως και το έχω πράξει. Και δεν το έχω αποκρύψει άλλωστε ότι πρόσφατα έχει 6 μήνες. Σταμάτησα μια φιλία η οποία ήταν τριακονταετίας και παραπάνω. Με τα 40 χρόνια φιλία. Όχι, 36-37 χρόνια φιλία τη, σταμάτησα γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν είχαμε κάτι κοινό. Και είτε μιλούσαμε περί ανέμων και υδάτων, και άκουγα κουτσομπολιά που μου λέει η άλλη πλευρά, ή ζητούσε να μάθει κουτσομπολιά για μένα, είτε άκουγα συνεχώ ε, ε, μυρολόγια και αρνητικέ εκφράσει, και όλα είναι μαύρα κλπ. Και, και, και είπα, φτάνει. Δεν γίνεται. Όση προσπάθεια και αν κάνω εγώ προσωπικά πνευματική, όσο αγώνα και αν κάνω, κάθε φορά που μιλάω με ένα πρόσωπο το οποίο με ρίχνει ψυχικά και πνευματικά, όχι με ρίχνει λόγω τη ζωή που κάνει, με ρίχνει λόγω των μηνυμάτων που μου δίνει, πάει αυτή η δουλειά στο βρόντο. Καλύτερα να είμαι μόνη μου, χωρί φίλου, ή με λίγου φίλου που μπορεί να μην μιλάω τακτικά, αλλά να είναι καθαρό το πνεύμα μου. Το ίδιο κάθετη επίση είμαι και με το μάτι των ανδρών. Με πιάνει τρέλα με συνοδεύει άντρα και κοιτάει δεξιά και αριστερά. Ακόμα και ο αδερφό μου να είναι. Θεωρώ προσβλητικό και υποτιμητικό για μια γυναίκα ή για έναν άνδρα αντίστοιχα να συνοδεύεται και ο ή συνοδό να γυρίζει το κεφάλι γύρω-γύρω ή να καρφώνει άλλον άνθρωπο ή να κοιτάει και να ξανακοιτάει. Και εγώ έτσι νιώθω. Ότι δεν είναι καθόλου πνευματικό, δεν είναι καθόλου καλοσυνάτο, δεν είναι καθόλου ηθικό να κοιτάμε τους άλλους ανθρώπους ξετσίποτα και ξεδιάντροπα. Όμως, πολλοί κόσμος το κάνει και να κοιτάει και να προσπαθεί να ελκύσει και να προσπαθεί να παρασύρει και έχει και μερικούς και μερικές που άμα δουν κάποιον ή κάποια που να είναι σε σχέση ή σε γάμο να κοιτάνε ακόμη περισσότερο. Ο η οποία υπάρχει γύρω μα, όπω έλεγε και ο Στάθη ο φίλο μου, ζούμε ανάμεσά του, δεν ζουν ανάμεσά μα. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξόλι και προόλι, όχι με την έννοια τη κοινωνική ηθική, με την έννοια τη πνευματική ηθική. Ότι αντί να ασχοληθούν με τον εαυτό του και να βελτιώσουν τον εαυτό του και να καλυτερέψουν τη σχέση του με τον εαυτό του και να γίνουν πιο πνευματικοί άνθρωποι, ασχολούνται με το να κουτσομπολεύουν του άλλου ή να προκαλούν του άλλου για να δημιουργήσουν εξουσιαστικέ σχέσει μαζί του και έχει ένα σωρό ναρκισάκια του κερατά, οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζονται και όσοι είναι εξαρτώμενοι. Εβάλλω την οι οποίοι λένε είχα πολλά δύσκολη παιδική ηλικία, είχα πολλά τραύματα, πολλά προβλήματα. Γι' αυτό, άμα βλέπω τον άνδρα μια γυναίκα, θα πηγαίνω να του την πέφτω, γιατί εγώ δεν είχα μπαμπά. Και θα την πέφτω στου μπαμπάδε άλλων παιδιών και ούτω καθεξή. Αυτό για μένα είναι εξόλυση και πρόλυση, γιατί δεν λύνει το πρόβλημά σου. Δεν πα σε έναν ψυχολόγο να θεραπεύσει τα τραύματα σου. Δεν κάνει πνευματικό αγώνα για να ξεπεράσει το όποιο τραύμα είχε. Δεν κάνει δουλειά με τον εαυτό σου. Δεν κάνει ψυχοθεραπεία. Δεν ψυχοεκπαιδεύεσαι για να εξελιχθεί. Απλώ χρησιμοποιεί το τραύμα σου ή αυτά που λες ότι είναι τραύμα σου, γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι εφευρίσκουν τραύματα. Ναι. Κάθονται και λένε Εγώ είχα δύσκολη παιδική ηλικία και με του ζωντεί καλά τι έγινε. Λοιπόν, δεν έχουν και κάποιο περιστατικό να πούνε. Απλώ έχουν δει ότι περνάει αυτό το, αυτό το δικαιολογητικό. Άμα λέω ότι είχα δύσκολη παιδική ηλικία, δικαιούμαι να κάνω ό,τι μου απαυτώσει. Ναι. Λοιπόν, άρα εσύ δεν θε κάποιο που σε συνοδεύει ή συνοδεύει κάποιον άλλο, να ξενοκοιτάει. Και εκεί με έχουν χαρακτηρίσει υπερβολική και ξινή. Βέβαια δεν του χαλάει που εγώ δεν κοιτάω. Δεν μου είπε ποτέ κανεί κοίτα κι εσύ. Γιατί άραγε, γιατί τα θέλουν όλα δικά του. Εγώ θα κοιτάω κι εσύ θα είσαι εδώ πιστή. Αφού εδώ το ακούμε που πάει ο άλλο και ζητάει ανοιχτή σχέση από την άλλη και τη λέει εσύ θα είσαι η μόνη μου και εσύ θα είσαι πιστή σε μένα και εγώ θα έχω ανοιχτή σχέση. Ακόμα και όταν περπατάω μόνη μου στον δρόμο, κοιτάζω ευθεία ή κάτω. Στα καφέ δεν κοιτάζω ποτέ στα τραπέζια των άλλων. Και γενικά ποτέ δεν κοιτάζω του ανθρώπου στο πρόσωπο ή μέσα στα μάξια κτλ. όταν είμαι έξω εκαθοδόν. Έχω πρόβλημα, ναι, έχει πρόβλημα. Δεν είσαι ένα Αρχισίδιο. Ναι, έχει πρόβλημα. Δεν είσαι η μέση Ελληνίδα, η μέση Κύπρια. Ναι, έχει πρόβλημα. Αρχίζουν να ρωτιέμαι πλέον για μένα με όλου αυτού του ανθρώπου που με περιβάλλουν. Αυτά, κυρία Θέκλα μου. Αν έχετε χρόνο και θέλετε, πείτε μου την άποψή σα. Σα εμπιστεύομαι ό,τι και αν μου πείτε. Σα ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σα. Να έχετε μια όμορφη μέρα και ακόμα μια καλύτερη ζωή μέσα από την καρδιά μου με χτίμηση. Λοιπόν, φιλενάδα, ξύπνησε επιτέλου και κατάλαβε ότι ζούμε ανάμεσά του. Ναι. Ακούγεται σκληρό. Ακούγεται ότι είναι, πώς να το πω, ότι είναι καταδικαστικό, αλλά η αλήθεια να λέγεται, περιβαλλόμαστε από ανθρώπους οι οποίοι είναι εξωστρεφής με την κακή έννοια. Γιατί η εξωστρέφεια έχει καλή έννοια. Κάποιο να είναι κοινωνικό. Η κακή έννοια τη εξωστρέφεια είναι κάποιο να ασχολείται μόνο με τα έξω και όχι με τα μέσα. Να μην έχει καθόλου ενδοστροφή. Να μην εξασκεί καθόλου την αυτογνωσία. Να μην έχει καθόλου πνευματικότητα. Όσο τραγικό και αν είναι, εμεί οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων ...που δίδαξαν ίσω πρώτοι στον πλανήτη την πνευματικότητα, την ενασχόληση μετά της ψυχής, την αυτογνωσία, τον πνευματικό αγώνα, την προσπάθεια να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, τα ανθρωπιστικά ιδανικά. Εμείς, οι απόγονοι αυτών των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, είμαστε σήμερα Ένα συρφετός ανθρώπων εξωστρεφών με χρία ανθρώπων αβαθών, χωρίς πνευματικό βάθος, χωρίς ούτε καν διανοητικό βάθος και ανθρώπων οι οποίοι ασχολούμαστε με το τύπιο ένας, τύπιο άλλος, με τα κουτσομπολιά στο διαπροσωπικό επίπεδο, με τα κουτσομπολιά στο επίπεδο των καναλιών, ειδήσεων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και γενικά ζούμε σε μια συνθήκη στην οποία οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ασχολούνται καθόλου με την ουσία της ζωής, δεν ασχολούνται καθόλου με τα υπαρξιακά ερωτήματα, δεν προσπαθούν καθόλου να εξελιχθούν, δεν προσπαθούν καθόλου να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, δεν προσπαθούν καθόλου να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει, το μόνο που τους νοιάζει είναι να ασχολούνται με τους άλλους ανθρώπους, να χερεκακούν και να κουτσομπολεύουν. Δυστυχώ αυτό ισχύει. Οπότε στα χέρια μας είναι να το πάρουμε απόφαση αν θέλουμε να είμαστε μέρος του όλου, αν θέλουμε να είμαστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα ακολουθούμε το συρφετό της μάζας και θα κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι ή αν θέλουμε να ζήσουμε μια ξεχωριστή ζωή, μια ζωή στην οποία να προσπαθούμε ουσιαστικά για την πνευματικότητα που είναι ο δύσκολος δρόμος, είναι ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος ο οποίο όμως αξίζει πάρα πολύ τον κόπο γιατί οδηγεί στην ευδαιμονία. Στο τελευταίο μου βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ability, πάλι στην περιγραφή του βίντεο μπορείτε να βρείτε το link. Ε, υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερωμένο στην ευδαιμονία. Που η ευδαιμονία είναι η δικιά μας λέξη στο ψυχοεκπαιδευτικό μας γλωσσάρι, καθώς και στο φιλοσοφικό γλωσσάρι που μιλάει ουσιαστικά για την ευτυχία. Τι είναι ευτυχία, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ευδέμον Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ευδέμον αν ασχολείται με το τι κάνουν οι άλλοι. Μόνο αν ασχολείται με τον εαυτό του με πνευματικό τρόπο και με στόχο να βελτιώσει τον εαυτό του, να γίνει καλύτερος άνθρωπος και έτσι να είναι και πιο ευδαίμων Δηλαδή ευτυχής. Μας το εύχομαι ολόκαρδα. Φιλιά. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω αν είχατε κι εσείς παρόμοιε εμπειρίες, που να δυσκολεύεστε να συνδεθείτε με ανθρώπους που να έχουν τόσο μικρά μυαλά, ώστε να ασχολούνται μόνο με το κουτσομπολιό. Γεια!